έγινε με αβαστούς τρόπους. Μέσα σε μια τέτοια οικονομική κρίση που όλοι αντιμετωπίζουμε και προσωπικά και εγώ και εσείς, να δώσει ο Θεός τις δυνατότητες ώστε και η άδεια ανεγέρσεως του ναού να γίνει, αλλά και να αρχίσει το έργο και να ολοκληρωθεί και την περασμένη Κυριακή να γίνουν τα τυραννίξια που, όπως επισήμως εκεί θεωρείται και ονομάζεται πολιτιστικό, ορθόδοξο πολιτιστικό κέντρο Καλάνδης. Γιατί σήμερα σε αυτή την περιοχή εκεί της, του νομού Αταλίας που συμπεριλαμβάνονται η πόλη Ατάλια με ένα 1.200.000 τόσες χιλιάδες τώρα κατοίκους και η Αλάνια, όπως το λένε σήμερα, με 280.000 κατοίκους, να υπάρχουν δύο ιεροί ναοί ορθόδοξοι οι οποίοι πραγματικά γεμίζουν από πιστούς. Ήταν χαρακτηριστικό όχι μόνο η συμμετοχή των και από εδώ και από την Ατάλια και από τις άλλες περιοχές στα κυριαρχήσια του ναού που ετέλεσε ο Πατριάρχης μας την περασμένη Κυριακή, αλλά ήταν χαρακτηριστικό το ότι τη Δευτέρα κάποια κυρία είχε πρόβλημα υγείας και ζήτησε ευχέλαιο και όταν απλώς μαθαίστηκε ότι θα γίνει ευχέλαιο στον Ιερό Ναό των Νέων, ήρθαν γύρω στους 60 ανθρώπους. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε να προσεύχεστε για την όλη προσπάθεια που εκεί διεξάγεται και να δώσει ο Θεός καλύτερες συνθήκες ώστε και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ζουν φανερά ή κρυφά ως ορθόδοξοι στην περιοχή της Μικράς Ασίας να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα τους δώσει το κουράγιο να εκδηλώσουν και φανερά την πίστη τους στον αληθινό Θεό. Οπότε τότε, φυσικά, αυτοί οι δύο ναοί δεν θα επαρκούν και θα χρειαστούν και πολλοί άλλοι για να καλύπτουν τις πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων. Θα ακούσουμε ωραία. Μετά το ξεκινήμά μας, η εταιρεία μας Ευρωπαϊκού Πολιτισμού έχει κάνει ήδη σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη των σκοπών της. Από την ίδρυση και μέχρι σήμερα μας εμπνέει και μας στηρίζει ο Ιθαλής και Δραστήριος Μητροπολίτης της Ψηλίας Πατήρ Σωτήριος. Ο ίδιος αυτό αφιέρωσε μια ολόκληρη ζωή στην Ιεραποστολή της Κορέας, τώρα συνεχίζει το ιεραποστολικό έργο στα μαρμυρικά χώματα της Μικράς Ασίας σε μια προσπάθεια αναγέννησης αλλά και στήριξης των εκεί διαπλήτων των Ορθοδόξων Χριστιανών και η εταιρεία μας στηρίζει με όλες τις δυνάμεις αυτό το έργο. Σκοπός μας είναι και η δική μας καλλιέργεια, η αναζωογόνηση της ιστορικής μνήμης, η διαρκής υπενθύμηση ότι εκεί είναι η ρίζα μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιχούν κάπου-κάπου στους τοίχους αυτών των ιερών χώρων οι παλιοί γνώριμοι σε αυτούς ήχοι ύμνοι όταν επισκέπτονται οι Έλληνες προσκυνητές τους χώρους αυτούς μαζί με ιερείς, αρχιερείς και αυτόν τον Πατριάρχη μας που άοπνα οργώνει στην κυριολεξία της Ετοιμόνιδης Πατρίδας μέχρι το μακρινό πόντο. Μια ορθόδοξη εκκλησία στην Αλάνια, ας ξεκινήσουμε την αφήγησή μας για το τραύμα το οποίο είναι εδώ, είναι παρόν και ίσως αυτό μας φέρνει όλους από κάθε θέση να βρισκόμαστε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκδήλωση. Να δούμε αυτές τις παραμέτρους αυτού του τραύματος, το τι σημαίνει, πώς προήλθε, πώς επιβιώνει και ποια πιθανόν να είναι η δυναμική του. Κάνοντας μια έτσι πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή, ξεκινώντας από την Πισιδία. Η Πισιδία είναι ένας άγνωστος τόπος στην ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού. Είναι αλήθεια ότι μελετώντας τα μικρασιατικά γεγονότα, μπορούμε να πούμε ότι τη μερίδα του Λέοντος, ίσως δικαίως βέβαια πληθυσμιακά ή λόγω έντασης των γεγονότων, την έχει η Ιωνία, η Αιωλίδα και ο μικρασιατικός πόντος. Η Πισιδία, η Πιθυνία, η Καπαδοκία και άλλες περιοχές του μικρασιατικού χώρου και κυρίως αυτές που δέχθηκαν τη σκληρή βία από την περίοδο των εθνικών εκαθαρίσεων, όπως είναι η Πιθυνία και η Πισιδία, είναι αρκετά άγνωστες στη σύγχρονη αφήγηση και βεβαίως και στην έρευνα ώστε να αποσαφινιστούν πλήρως
όλα τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα που έχουν συμβεί. Η Πισιδία, οι Έλληνες της Πισιδίας υπέστησαν και αυτοί τις διώξεις όπως κάθε άλλο μέρος του ελληνισμού της Καθημάς Ανατολής με τους γνωστούς τρόπους, με τα μελέτα γουρού, δηλαδή τη στράτευση των νέων και την αποστολή σε τάγματα εργασίας, όσον αφορά την πρώτη φάση των διωγμών έως τον Νοέμβριο του 1918, δηλαδή στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και στη δεύτερη φάση, την τελική φάση, τη φάση του Ελληνοτουρκικού Πολέμου 1919-1922, οι περιοχές αυτές, παρότι θα βρεθούν εκτός του θεάτρου του σκληρού Ελληνοτουρκικού Πολέμου, θα υποστούν και αυτές τις συνέπειες αυτής της μεγάλης και τελικής σύγκρουσης. Ξέρουμε ότι ήδη από το Δεκέμβριο του 1920 η σκιά αυτών των γεγονότων βαραίνει τις ελληνικές κοινότητες της Πισιδίας. Από το Δεκέμβριο του 20 παίρνονται συγκεκριμένα και ειδικά μέτρα από τη νέα αντισουλτανική κυβέρνηση της Άγκυρας, με την οποία οι πληθυσμοί χριστιανικοί τίθενται υπό εξαιρετική παρακολούθηση και υπό αυστηρούς όρους καθημερινής διαβίωσης. Αυτό θα ενταθεί το Μάιο του 21, όταν θα δοθεί η εντολή για την μαζική μετακίνηση των πληθυσμών αυτών εις τα ενδότερα. Χιλιάδες Έλληνες της Πισιδίας θα μεταφερθούν με τον γνωστό τρόπο των ποριών εξορίας έως τις περιοχές της Οθωμανικής Αρμενίας, έως τα Οθωμανοπερσικά σύνορα. Λέω Οθωμανικά γιατί, ως γνωστό, η Τουρκία, η Τουρκική Δημοκρατία θα ιδρυθεί μόλις το 1923. Οπότε, οτιδήποτε συμβαίνει μέχρι τότε, μπορούμε να μιλούμε μόνο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που είναι μια άλλη μορφή κράτους, εντελώς διαφορετική από την Τουρκική Δημοκρατία και αφορά τις προνεωτερικές πολυεθνικές αυτοκρατορίες. Η τελική έξοδος των Ελλήνων της Πισιδίας, των Ρωμιών, των Ελληνοορθόδοξων της Πισιδίας, θα γίνει στο τέλος του Οκτώβρη του 1922, όταν μετά βεβαίως το τέλος του πολέμου, την τρομακτική ήττα του ελληνικού στρατού και την σφαγή του ιωνικού κυρίως πληθυσμού, μετά το διάταγμα Νουρεντίν που θα επιβάλλει την έξοδο όλων των ελληνικών πληθυσμών έως το τέλος Οκτωβρίου, ιδάλλως θα υποστούν την μοίρα της εξορίας, ουσιαστικά της μαζικής εξόδωσης, αρχίζει και η έξοδος των Ελλήνων της Πισιδίας. Απογεί αυτή η εικόνα βρισκόταν στη Σοζόπολη της Πισιδίας, το σημερινό Ουλούμπολου. Τι σημαίνει Ουλούμπολου, ωραία πόλης, και είναι μία από τις αρχαιότερες εικόνες, τις βυζαντινές και αρχαιότερες εικόνες. Αναφέρονται θαύματά της που έγιναν με τις προσεχές.